Με το φακό του Κάλυμνος Νιούς βρισκόμαστε εδώ στο ρέμα του Δραπέτη, κοντά στο στρατόπεδο, για να σας δείξουμε ότι ολοκληρώθηκε το έργο, έγινε η ασφαλτόστρωση, έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Άρα λοιπόν για τον Άγιο Παντελεήμονα άνετα μπορείτε να περνάτε και από εδώ για να ανέβετε στην εκκλησία. Τώρα τι άλλο γίνεται θα το δούμε στην πορεία. Συνεχίζουμε με τις ασφαλτοστρώσεις, βρισκόμαστε στο δρόμο από το σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος που οδηγεί στο δημοτικό σχολείο εδώ του Πανόρμου, όπου ο δρόμος ήταν χάλια και πραγματικά τώρα ασφαλτοστρώθηκε και έχει γίνει πάρα πολύ καλός. Και βλέπουμε ότι ακριβώς πίσω μας είναι και ο δρόμος που συνεχίζει προς τα πάνω εκεί στις κατοικίες που βρίσκονται δεξιά και αριστερά στη Βουκολιά. Και θα πάμε να δούμε. Ναι. Διασχίζουμε τώρα τον εδώ του δρόμου προς τη Βουκολιά. Ακριβώς. Έχει πέσει όμως η συγκολητική άσφαλτος για να μπορέσει μετά να γίνει η επίστρωση. Να συγκοληθεί η άσφαλτος. Πολύ σωστά. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Και αυτός ο δρόμος. Αυτό είναι δηλαδή το πρώτο σημείο. Ναι. Και μετά σε λίγο θα ξεκινήσει η ασφαλτόστρωση. Ακριβώς. Οπότε το ρεπορτάζ μας τελειώνει εδώ και πάμε για κάπου αλλού. Βρισκόμαστε στο δρόμο από το Καντούνι προς τις Ελιές, όπου γίνεται το φρεζάρισμα όλου του δρόμου. Πρέπει να φρεζαριστεί ο δρόμος μέχρι τις Ελιές για να πέσει ενιαία η άσφαλτος. Οπότε αυτό που λέμε, ότι ζητάμε την κατανόηση του κόσμου να βγάλει τα αυτοκίνητά του. Οι άνθρωποι εδώ δουλεύουν, βλέπετε τι ακριβώς γίνεται. Φρεζάρεται ο δρόμος κανονικά μέχρι πάνω, μέχρι τις Ελιές. Είπαμε θα φρεζαριστεί για να πέσει άσφαλτος. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα δεξιά του δρόμου και αριστερά πρέπει να εκλείψουν. Κατανόηση για να γίνει η άσφαλτος αμέσως, να πέσει ολόκληρη, χωρίς διακοπές και να τελειώνει και αυτός ο δρόμος.